Χαρίζει τις βαχονισίδες. Αχ. Έλα πάρε νάκιζε. Χαρίζει ρε Αλέξη σε. Στο σφυρί και τις βλαχονισίδες, ρε Αλέξη! Όλα άρων, άρων, περνάνε. Δώσε, ε! Οι διατάξεις περνάνε έτσι. Όλα τα δίνεις, Αλέξη, ε! Και τις βλαχονισίδες μας, όλα! Κυριολεκτικά. Το χειρότερο δεν είναι λοιπόν η είδηση που είπες, ότι πράγματι, ναι, δίνουνε όλες τις βραχονισίδες έτσι ακριβώς όπως το λες. Και τις δίνουνε μάλιστα με συγκεκριμένη διάταξη, η οποία πέρασε άρων-άρων την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι ώστε να μην την αντιληφθεί κανένας. Και η ουσία είναι πια ότι δεν λαμβάνεται πλέον το γεν υπόψη του. Δηλαδή, ναι, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν λαμβάνεται υπόψη που του. Που σημαίνει ότι προγράφηκε σε ανατολική. Σε ανατολική... Που σημαίνει, κύριε Μακρύ, λοιπόν. Πείτε το, πείτε το. Πάρα πολύ απλά ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει μια βραχονισίδα που είναι πολύ κοντά στα σύνορά μας με τους Τούρκους και να τη δώσει δήθεν για τουριστικούς σκοπούς. Παναγιώτη Σωμιάδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη Σωμιάδη, καλησπέρα. Κύριε Νταμπούρη, συγχωρέστε με, θα είμαι λίγο διαφοροποιημένος και νομίζω ότι θα με αντιληφθείτε ιδιαίτερα εσείς. Μεταξύ μιας ημερήσιας ή δύο ημερών επεισόδιο με Τουρκία, χωρίς να ξέρουμε τα προεπόμενα και το τι θα γίνει, προτιμότερο είναι να παραχωρήσουμε, γιατί είναι βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα κάνουν μια, δυο, τρεις μέρες κάποια παρέμβαση σε μια βραχονισίδα. Αυτό είναι βέβαιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να έχουν το δικαίωμα να βάλουν πόδι στο Αιγαίο, αυτά είναι προαποφασισμένα στην τελευταία συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν. Αυτά τα ανθρωποειδή, τα σκουλίκια, αυτά τα πουλημένα, αυτοί οι προβότες, κάποια στιγμή πρέπει να εξαφανιστούν. Αλλά με τις πλάτες και τις αντιπολίτευσεις, γιατί ποιος μιλάει, ένα, δύο, τρεις και ο κάθε δεν μιλάει κανένας άλλος. Ακούσατε φυσικά να μιλάει, ακούσατε κανένα θρησκευτικό παράγοντα να μιλάει. Ουδείς. Έχουμε στρατηγούς οι οποίοι κατοχυρούνται πάνω τους. Αν είναι δυνατόν. Ορκίστηκαν στο έθνος και κρυφτούν τα κόμματα. Εγώ δεν θέλω να πέσει αίμα, γιατί δεν θέλω να πέσει αίμα το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτά τα τρέχει ο κύριος Τσίπρας. Οι εντολές είναι αυτές. Το Αιγαίο πρέπει να μοιραστεί και στην Τουρκία. Είναι προαποφασισμένο αυτό. Γι' αυτό σας είπα, προτιμότερο να μην δω αίμα. Ένα πράγμα που θα γίνει, θα γίνει εν ειρήνη. Μάλιστα. Δεν απίστευτο είναι αυτό που λέει ο κύριος Ψωμιάδης. Ούτε σπιθαμή γίνει. Έτσι, είναι τρομερό. Ούτε σπιθαμή. Αλλά δεν μιλάμε για ανθρώπους ανθρώπους. Για ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνουν τον ανθρώπινο παράγοντα, τις ανθρώπινες αξίες. Τα παιδιά μας δεν τους ενδιαφέρει. Και καλά, κύριε Ψωμιάδη, θα τους τα χαρίζουμε όλα έτσι, θα τους ανοίγουμε την όρεξη. Μας τα έχουν ρημάξει όλα! Μας έχουν ρημάξει τα κλειδιά των σπιτιών μας, μας παίρνουν και τα σπίτια μας, όλα! Όλα! Παραγγείλω. Μας πήρα την ψυχή μας, δεν θα την πάρουμε, κύριε Καμπούρ, δεν θα την πάρουμε την ψυχή μας. Ναι, όμως σου πάρει τα υπόλοιπα, κράτη την ψυχή σου. Εδώ τα λες ότι πιστεύεις την πατρία της σχέσης της οικογένειας σου είναι και πατρίκα. Σε θέλω σαν δικασία, κοιτάξεις το θέμα το δικό μου, το θέμα του καταφέρει. Μαζιά σαν δικασία σου υπόλοιπης και αφρωθήκαμε. Είναι φρόνικο το παιχνίδι. Όλα καλά, κύριε Ψωμιάδη. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όμως θα λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Πραγματικά γίνεται χαμός.